Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Σήμερα είναι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά, μεγάλη, τεράστια γιορτή. Πέτρου και Παύλου σήμερα. Έχουμε κανέναν Πέτρο εδώ, έχουμε κανέναν Παύλο. Πέτρο δεν έχουμε, ούτε Παύλο έχουμε. Έστειλες έξω στον Πολ. Έχω στείλει τον Πολ. Στον Πολ Μακάρτι. Και του Αγίου Κάσιου. Και στον Ζαν Πολ Γοτιέ επίση. Σαν σήμερα δεν υπάρχει. Γεννήθηκε ο Αντουάν δε Σεν Εξυπηρή. Ο Αντώνης που δεν ήταν καθόλου εξυπηρετικός. Όπως αντιλαμβάνομαι εδώ, ο μικρός πρίγκιπας, πιλότος και συγγραφέας. Αυτό το τσοντάκι, η Νικόλ Σέλτζουγκερ, πώς την λέει. Η Αμερικάνια, η front woman των Pussycat Dolls. Ωραία, και επίσης να σου πετάξω και μία έτσι, μια πληροφορία ότι όταν κάνουμε σεξ μπορούμε να κάψουμε μέχρι και 360 θερμίδες μέσα σε μία ώρα. Εντάξει, ήταν ωραία. Η πληροφορία της ημέρας. Όχι στο δεκάλεπτο. Όχι. Ναι. Ναι. Έλα, καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα, ποιος είναι? Είσαι η Πελαγία, τι ωραίο όνομα, καλοκαίρι. Α, τι κάνετε? Θα ήθελα, λέει, να τηλεφωνήσει στη γυναίκα μου και να τη πείτε ότι χαίρομαι που ο Θεός μου έδωσε ένα πολύ μεγάλο δώρο τη γυναίκα μου, την Πελαγία. Λέει ο Σόκρατες drank the conium. Ο Σοκράτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για Πελαγία μου, έχεις, δεν ξέρω αν το έχουν πει. Έχεις πολύ ωραίο καλοκαιρινό όνομα. Γιατί τι άλλο θέλουμε το καλοκαίρι, Πέλαγος. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Πελαγία μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Παιδιά μου, φτιάξτε το κέφι. Πώς τα λες, μου φτιάξτε το κέφι, γιατί έχω τις ξινούμπες εδώ, αυτή είναι εδώ πέρα. Εγώ είμαι ξινή. Διόκτηνα, το έχουμε πει, Μιχάλη. Εγώ τώρα που κολλάω σε όλο αυτό. Πουθενά δεν κολλάς, γι' αυτό λέμε. Να φύγεις, να πας σπίτι σου. Υπάρχουν καλά, υπάρχουν και τα χειρότερα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό με τα χειρότερα και τα καλύτερα. Τι? Κακό. Βρήκε μία πορνοτενία στο δωμάτιό σας η γυναίκα σας. Το χειρότερο, είσαι ο πρωταγωνιστής. Αυτό ναι είναι. Πόσο πια! Πολύ. Υπάρχει το κακό. Η γυναίκα σου θέλει διαζύγιο. Το χειρότερο, η γυναίκα σου είναι και δικηγόρος. Δεν γλιτώνεις, αγόρι μου. Άλλο κακό. Η γυναίκα σου σε εγκατέλειψε. Το χειρότερο, για μια άλλη γυναίκα. Γύρισε σπίτι για ένα στα γρήγορα. Το κακό, το ίδιο και ο ταχυδρόμος. Υπάρχουν ταχυδρόμοι ακόμα. Πήγες να διασκεδάσεις σε μαγαζί με strip show. Το χειρότερο, το show το κάνει η γυναίκα σου. Ωραία. Πολύ κακό. Τι? Ο άντρας σου, κουκλίτσα μου, φοράει τα ρούχα σου. Το χειρότερο ποιο είναι? Ποιο? Φαίνονται καλύτερα πάνω του. Μπράβο στο αγόρι μας. Ναι. Φόρα τα, αγόρι μου. Πες του καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στην κοινότητα. Τα 5 ζώδια που νιώθουν καλύτερα όταν είναι single παρά όταν είναι σε σχέση. Εγώ. Πάλι έχεις την πρωτιά. Πάλι. Εντάξει, φτάνει. Εντάξει, σε θέματα. Πολυκοσμία δε, για λέγε. Δεν είσαι στην πεντάδα, είσαι στην πρώτη θέση. Δηλαδή είναι φοβερό, εγώ καιρός. Μας. Η μοναξιά του δίνει την αφορμή να σκεφτεί και να πατήσει καλύτερα στα πόδια του. Πολλές φορές είναι απορροφημένος με τη δουλειά του γιατί τον ενδιαφέρει η επαγγελματική καταξίωση. Είσαι δουλευταράς. Έχει υψηλά στάνταρ και αν δεν βρει το κατάλληλο τέρι μπορεί να είναι μόνος και για απελπιστικά μεγάλο διάστημα. Είσαι μόνος. Ακόμη και αν είναι σε σχέση. Είσαι σε σχέση. Θέλει την ησυχία του, ρε παιδιά. Θα μου πεις τώρα, είμαι μόνος ή είσαι σε σχέση? Ό,τι μου πεις. Και σένα. Ξεκαθάρισμα, τα λέμε από την αρχή, τα λέμε εδώ, το ακούτε. Τι είναι αυτό? Ποια είναι αυτή, δεν την ξέρω. Η Μαλέσκου είναι στην Κρήτη, ναι. Είναι η Κρητικιά. Α, αυτή που θα. Και θα έρθει ναι. Εδώ ναι. Να κάνει μεσημεριανό. Τα λέει από την αρχή και σου πέρα, λέει. Έχει μπήξει πρίξη μου, τι λέει. Έλα, γιατί θέλω. Φοράω και στενά σήμερα. Έλα. Θέλω να είμαι εγώ η κεντρικιά και μόνο εγώ. Αυτή θα είναι, ποια θα είναι. Ναι, δεν ξέρω. Μόνο μην βγαίνει με κλειστές μπλούζες μέχρι πάνω. Αν θέλει να είναι η κεντρικιά, δεν μπορεί να είναι μέχρι το κλειστό, μέχρι απάνω. Ηρέμησε, Μιχάλη μου. Και να κάνει πολύ ώρα μαγείρεμα. Ναι, να κάνει. Να σκύβει, να κάνει έτσι τον. Πώς κάνουν το χέρι τον με ατμό. Τον ατμό να μυρίζει. Α, ναι, μάλιστα, γι' αυτό θες εσύ να μην κουνάει το χέρι με δύναμη. Για το όλο το σύστημα. Μπουράκ Χακί. Τι είναι αυτό? Χαρά Παπά. Χώρισε, Μιχάλη μου, δεν είναι πλέον ο Μπουράκ Χακί με την Χαρά Παπά. Α, αυτή που μ' άρεσε. Στον κούνου του μου. Στον κούνου του μου. Χαρά, γράψε. 6, 9, 10. Εσύ μη χάσει. Γιατί? Μη χάσει και δεν δώσει το τηλέφωνο. Το θέμα είναι να μην χάσει αυτή εμένα. Ναι, σωστά. Λοιπόν, 6, 9, 4, 4. Μπορείς να το βρεις στο Instagram. Μίτσα Οσόπουλος, χαρά. Άστο τώρα το τηλέφωνο. Πάμε σε άλλα νέα. Χριστίνα Κολέτσα, αυτός είναι ο λόγος που χώρισε από τον Δημήτρη Δεγαμινιώτη. Έτσι σκέφτηκε αυτός ο Δημήτρης. Λέει Δεγαμινιώτη.
Έρευνα από ένα τεράστιο ιστότοπο online dating έδειξε ότι 72% των γυναικών θεωρούν ότι τα γκρίζα μαλλιά είναι σεξ. Καλά, δεν το, το έχετε προσπεράσει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι από τα 80's, να πούμε. Είναι ο George Clooney, αλλά άμα έχει ρόμαλι τώρα, άστο, μην το κάνει γκρι, άστο. Φτιάξε ένα χρωματάκι έτσι. Ωραίο. Σημάδια στο πρόσωπο. Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά τα σημάδια δεν σα κάνουν ελαττωματικού. Οι γυναίκε συνδέουν τα σημάδια με θάρρο, υγεία και γενναιότητα. Α, όχι, όχι, όχι. Όσο τα συνδέουν. Scarface. Όμως. Ναι, τα συνδέουν. Η κυπουρική. Όσοι άντρες περνούν μερικές ώρες έναν κήπο, 30 λεπτά την εβδομάδα στον κήπο σας, μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση των ανδρών στο κρεβάτι. Έτσι νομίζετε ζεις. Ναι, εδώ έχω. Εδώ δεν κυπουρό. Το ξέρα, έχω μείνει πίσω. Α, άστο, το βρήκα. Ναι. Δεν τίποτα. Είναι από, είστε επηρεασμένοι από τις πορνοτενίες. Που είναι ή ο κυπουρός ή το πουλμπόι. Έτσι. Το κατάλαβα. Άστο, παιδιά, μην το κουράζει, το κατάλαβα. Πυκνά φρύδια. Τα έντονα πίθαρχα φρύδια. Δηλαδή δεν πάνε να τα φτιάξει κιόλα. Θα επιστήσουν την προσοχή στα μάτια των γυναικών, είναι έτσι. Ε, Μιχάλη, μα είναι τόσο πυκνά, θα το τραβήξουν το βλέμμα. Δεν τα ξαναβγάζω τώρα. Όχι, ποτέ! Ποτέ ξανά! Δεν ξανακάνω φρικ. Αχ, τι ωραία. Καλέ! Έλα, μωρέ! Ποιο από τα τρία! Τι είναι η κρεμαγέρα? Η κρεμαγέρα είναι εξάρτημα αυτοκινήτου. Η κρεμαγέρα είναι το μεσαίο πανί στο ιστιοπλοϊκό σκάφος. Η κρεμαγέρα είναι η παραδοσιακή τυρόπιτα της Μυτιλίνης, γιατί βάζουν κρέμα αντί για τυρί. Τι είναι η κρεμαγέρα? Είναι εξάρτημα αυτοκινήτου. Ας το διάλο. Μην γίνουμε ρεζίλοι και σε ρωτήσω να σου πω πού ακριβώς είναι η κρεμαγέρα για τέτοια. Δεν θα μου πεις ποτέ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν θα σου πω. Πάντως το έχεις ακούσει, η κρεμαγέρα. Την κρεμαγέρα μου μέσα. Έτσι. Σωστό. Θέλουν να περνάς χρόνο με τις φίλες σου. Ναι, αλλά αργά. Γιατί πήγαινε. Με αυτόν τον τρόπο λέει έχουν το χρόνο που έτσι, χρειάζεται για να περάσουν μερικές στιγμές λίγο μόνοι τους ή παρέμβαση. Όχι στιγμές, κάποιες ώρες και τα λοιπά. Κάποιες ώρες. Να φύγετε και κανένα τρίμερο με τους φίλους, ακόμα καλύτερα. Πολύ ωραία. Ναι, 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 μπορείς, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, ναι. Το θέμα είναι να περνάς καλά εσύ. Α, εγώ. Όλα είναι καλά. Θέλω να τους εμπιστεύεσαι. Αν τους δείξει με πράξη ότι υπάρχει εμπιστοσύνη, τότε θα καταφέρει να τους έχει στο πλευρό σου για πάντα. Βέβαια. Το θέλει. Βεβαίω, δείξε μου εμπιστοσύνη. Ναι, μάλιστα. Έτσι. Θα σου δείξω εμπιστοσύνη. Αλλά θα προσέχεις, μην περνάς κάτω από ηλεκτροφόρα καλώδια κτλ. Άρα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Άρα καμία. Όχι, ναι, υπάρχει εμπιστοσύνη. Α, υπάρχει εμπιστοσύνη. Ναι, αλλά δεν ξέρω. Μην πάθεις τίποτα. Μην γίνει βραχύκλωμα με τα τρόλεϊ. Όχι. Θέλουν να νιώθουν ότι τους θαυμάζεις. Γιατί τονώνεται η αυτοπεποίθησή τους, λέει. Και, εντάξει, δεν είναι κακό. Καλό είναι. Αλλά από τη στιγμή που είσαι μαζί μου, δεν έχει κανένα άλλο λόγο. Μόνο να με θαυμάζεις. Αν δεν με θαυμάζεις, πώς θα γίνει. Θέλω να τους λέει συνέχεια πόσο όμορφη είναι. Μιχάλη μου, συγγνώμη που πετάω έτσι, αλλά δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το θέμα. Ούτε εγώ. Έχω αρχίσει και βαριέμαι. Καλά, σοβαρολογείτε. Ναι, δε. Μιλάω μόνο με το σιγά. Εντελώς. Δεν παίρνεις φίλους να πάτε καμιά βόλτα. Έλα να πάμε στο νησί. Ναι. Η μάνα σου, εγώ και εσύ. Ναι, ας το διάλο. Α, είναι διαγωνισμός. Έλα να πάμε. Για να το εμπεδώσω ξαναπέστο. Είναι ενότητα. Έλα να πάμε στο νησί. Η μάνα σου, εγώ και εσύ. Μπορώ να φέρω και τη θεία μου. Λοιπόν, πάμε να βρούμε το νησί. Είναι ένα πευκόφυτο τουριστικό νησί της Ελλάδας που ανήκει στο Αιγαίο Πέλαγος. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά ξεκίνησε το 1960 με καΐκια. Το νησί παλαιότερα είχε την ονομασία Κεκριφάλια, που σήμαινε στολισμένη κεφαλή. Έχει δύο φυσικά λιμάνια, της Σκάλας και του Μεγαλοχωρίου. Για τις μετακινήσεις σας στα διάφορα μέρη του νησιού μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταξί, λεωφορείο ή ακόμα και τουριστικό τρενάκι. Στο νησί υπάρχει περιφερειακό ιατρείο του Τζάνιου Νοσοκομείου του Πειραιός. Θεωρείται από τους τελευταίους ρομαντικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Παραλίες είναι η Σκάλα, η Δραγονέρα, η Απόνησος και η παραλία Χαλικιάδες που συχνάζουν γυμνιστές. Wow! Έχει ξεβρακό τους ακόμα. Μια χαρά! Δεν το ξέρα. Ποιο είναι το νησί? Ναι. Καλημέρα, Λεωνίδας. Γεια σου, Λεω. Ποιο είναι? Το Ακίστρι. Το Ακίστρι, βεβαίως. Βεβαίως. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.